Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και στις απόψινες καμπάνες. Σήμερα ημέρα Πέμπτη δεν είναι, κύριοι συνάδελφοι. Κυρία Γαλάνη, Πέμπτη. Έχουμε χάσει λίγο τις ημέρες, δεν πειράζει, θα τις βρούμε. Είναι ημέρα Πέμπτη, λοιπόν, 14 Μαρτίου του 2024. Και ο λόγος που έχουμε χάσει τις ημέρες είναι διότι και σε πολιτικό επίπεδο έχει σηκωθεί πολύ σκόνη για πάρα πολλά και διαφορετικά θέματα. Την καλησπέρα μου στον κύριο Τσούνη, στον Ελληνοαμερικανό πρέσβη εδώ στην Αθήνα. Το μαρτύρησε. Το μαρτύρησε ότι ο Πρωθυπουργός εκεί γύρω στις 4 Απριλίου θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, θα βρίσκεται στο Λευκό Οίκο. Κάναμε ρεπορτάζ, νομίζω ότι το ακούσατε πάρα πολύ αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον εκεί 3 με 4 Απριλίου, θα έχει συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο, θα παραστεί βεβαίως και στις εκδηλώσεις για την εθνική μας παλιγενεσία για το 1821, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος εκείνες τις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα είναι πίσω για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα είναι 5 με 7 Απριλίου, το 15ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Και βεβαίως, έχουμε δώσει και το παρασκήνιο του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, διότι αμέσως μετά τις δεύτερες εθνικές εκλογές και την νίκη του κυρίου Μητσοτάκη, ξεκίνησε όλη η διαδικασία για τη διπλωματική οδού προκειμένου να μεταβεί στην Ουάσιγκτον ο κύριος Μητσοτάκης. Στις 6 Ιανουαρίου, που συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Άντονι Μπλίνκεν, στο πατρικό του, στην πατρική του οικία του κυρίου Μητσοτάκη, εκεί στη Σούδα Χανίων, στο Βλητέ, μπήκε και η σφραγίδα για το συγκεκριμένο ταξίδι. Μας τα χάλασε λίγο ο Αμερικανός πρέσβης, που έχει ελληνική καταγωγή ο κύριος Τσούνης στην Αθήνα, διότι το μαρτύρησε χθες. Αλλιώς θα έβγαζαν μια κοινή ανακοίνωση. Και πάλι κοινή ανακοίνωση θα βγει, διότι το Μέγαρο Μαξίμου, ναι μεν, παραδέχεται ότι υπάρχουν συνεννοήσεις, δεν επιβεβαιώνει όμως την ημερομηνία και πολύ καλά κάνει, διότι έτσι πρέπει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ο κύριος Κασελάκης ετοιμάζεται για να πάει φαντάρος, να του ευχηθούμε καλή θητεία. Θητεία 15 ημερών, Σοφία Γαλάνη. Νομίζω θητεία 15 ημερών για τον κύριο Κασελάκη και μετά Βουρ θα πέσει με τα μούτρα στη μάχη για τις ευρωεκλογές. Τι σας έχουμε σήμερα? Πολλά τα μηνύματά σας για την υπόθεση με τη 12χρονη. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε είναι να δώσουμε απαντήσεις, όχι εμείς, οι ειδικοί. Στο στούντιο λοιπόν απόψε θα έχουμε την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου, δικηγόρο. Θα μιλήσουμε μαζί της και για τα κόκκινα δάνεια και για πολλά ακόμα. Τη Σοφία Κατσούλα, ποινικολόγο μέσω Skype. Τη Βάνα Παπακίτσου, την ψυχολόγο και εγκληματολόγο, διότι έχουμε πολλές απορίες που θέλουμε να λύσουμε. Και τον εξίσου και τον επίσης πολύ γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Αλέξη Κούγια. Στο δεύτερο μέρος του πρώτου μέρους θα έχουμε και τον πρόεδρο του Ινστιτούτου του Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με την υγεία και το ξέρετε και σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Θα πάμε λοιπόν μέχρι την Κόρινθο. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, τον κύριο Χρήσο Μέλο. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σας κύριε Βαδάκη. Να είστε καλά και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Εχθές είχαμε και την κυρία Άννα Μαστοράκου, τη συνάδελφό σας της Πάτρας, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Και το ερώτημα το οποίο θέτουμε, επειδή ξέρετε, αναρωτιόμαστε, υπάρχουν προβληματισμοί, ανησυχίες από τον κόσμο, εάν τελικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το σχεδιασμό που έχει κάνει το Υπουργείο Υγείας και μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό συμπεριλαμβάνονται και τα απογευματινά χειρουργεία. Παρακαλώ. Καταρχήν πρέπει να ομολογήσουμε όλοι ότι αυτό που επιχειρείται να γίνει αυτές τις ημέρες είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει από τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1983 ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. Mm-hmm. Μεγαλύτερη αλλαγή, μεγαλύτερη μεταρρύθμιση και
πολλές φορές και αυτό που ακούγεται εντόνως είναι ότι αυτό το οποίο επιχειρείται είναι αντικειμενικά να σταματήσει η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας όπως ακριβώς την γνωρίζαμε, με την είσοδο των ιδιωτών αλλά και με την έξοδο των γιατρών του ΕΣΥ προς την ιδιωτική άσκηση της ιατρικής, δηλαδή και την τέλεση των απογευματινών χειρουργείων. Προφανώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο πώς θα διατηρηθεί αυτή η ισορροπία, διότι θέλω να σας πω το εξής, ότι και σαν ιατρικός σύλλογος εμείς ακολουθούμε και έχουμε ήδη από πέρσι ανακοινώσει ότι είμαστε κατά του συγκεκριμένου νόμου όπως ακριβώς πάει να γίνει. Αυτό που επιθυμούμε εμείς, που αποτελεί και γραμμή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είναι ότι είμαστε κατά των απογευματινών ιατρίων, είμαστε υπέρ της αύξησης του υγειονομικού προσωπικού, αλλά και της αύξησης του μισθολογίου. Έτσι είναι ο τρόπος, οι δύο τρόποι που για να αναβαθμίσει κάποιος το ΕΣΥ, είναι αυτοί οι δύο. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν θέλει κάποιος να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και να υπάρξει έξοδος των γιατρών προς το ιδιωτικό, αλλά και είσοδος όμως των ιδιωτών, θα πρέπει να υπάρξει αύξηση μισθολογίου και του υγειονομικού προσωπικού. Να το πάμε λίγο βήμα-βήμα. Ασφαλώς, αυτό το οποίο μας λέτε αφορά και τον νομό στον οποίο βρίσκεστε. Και το Γενικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία για απογευματινά χειρουργία. Όπως δεν μπορούν να μπουν, κύριε Παπαδάκη, τα περισσότερα επαρχιακά όλης της χώρας. Ο νόμος αυτός, όπως πάει να βγει, θα μπορέσει μόνο να βρει ανταπόκριση πιθανά σε μερικά νοσοκομεία μόνο του κεντρικού αστικού ιστού. Άρα δηλαδή ουσιαστικά κάνουμε ένα σχεδιασμό που αφορά μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άντε και την Πάτρα, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η φιλοσοφία από πίσω, αλλά έτσι δείχνει. Αλλά έτσι δείχνει, διότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εύκολα επαρχιακά νοσοκομεία τα οποία να μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα και αν δεχτούμε τον νόμο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει υγειονομικό προσωπικό, δεν υπάρχουν νοσηλευτικό προσωπικό δηλαδή που θα στηρίξει απογευματινά χειρουργία. Το ιατρικό προσωπικό επίσης δεν υπάρχει να υποστηρίζει και τα επίγοντα και τα πρωινά τακτικά και τα όμως απογευματινά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και στενά χρονικά αυτό που πάει να γίνει. Και να κάνω και να αφήσω ένα αστερίσκο και να πω το εξής. Δεν αφορά μόνο τους γιατρούς του ΕΣΥ. Αφορά και τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ, δηλαδή που βρίσκονται στα κέντρα υγείας, όπου και αυτοί με βάση τον νόμο μπορούν να βγουν προς τα έξω. Και σας λέω εγώ τώρα, αυτοί είναι γιατροί που έχουν ίσως κάπου περιφερειακό ιατρείο, εργάζονται σε κέντρο υγείας, εφημερεύουν, έχουν το φόρτο του προσωπικού γιατρού, λοιπόν, και θα κάνουν και ιδιωτικά ιατρία. Δηλαδή θα πρέπει το ωράριο σε μια μέρα να μην έχει 24 ώρες, πρέπει να έχει 36 για να μπορείς κάποιος να ανταποκριθεί. Τώρα να σας ρωτήσω, εκεί στην Κόρινθο, τα πρωινά χειρουργεία, τα έκτακτα ή εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ακόμα και υπάρχουν πρώτα απ' όλα προγραμματισμένα χειρουργεία ή αυτά τα στέλνει το νοσοκομείο στην Αθήνα, που εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ κοντά, η αλήθεια είναι, αποστασιακά. Χωροταξικά. Κάνετε εντάξει, ωστόσο χειρουργία εκεί, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Αυτό που γίνεται εδώ στην Κόρινθο, σαφώς υπάρχει μια λίστα χειρουργείων σε κάθε χειρουργική αίθουσα, είτε αυτό είναι ορθοπαιδικό, είτε οφθαλμολογικό, είτε χειρουργική, κλινική. Γίνονται, λοιπόν, υπάρχει λίστα χειρουργείων, γίνονται τακτικά χειρουργία, βεβαίως και γίνονται τα έκτακτα χειρουργία. Αυτά που μπορούμε δηλαδή να κάνουμε εδώ με τις ειδικότητες που έχουμε γίνονται κανονικά. Τώρα, αν κάτι είναι εξιζητημένο ή χρειάζεται κάτι παραπάνω, να αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνει σε νοσοκομεία που έχουν, σε τριτοβάθμια νοσοκομεία που έχουν και παραπάνω ειδικότητες. Αλλά ναι, υπάρχει λίστα κανονική και τακτικά και τα επίγοντα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Άρα λοιπόν γίνονται. Υπάρχουν αναμονές. Έχουν μεγάλες αναμονές. Πόσες είναι αυτές οι αναμονές? Βεβαίως υπάρχουν αναμονές. Ακριβώς τον αριθμό να σας πω τον θυμάμαι, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν αναμονές οι οποίες μπορεί να φτάσουν και περίπου στο μήνα, ίσως λιγότερο από μήνα. Αλλά μιλάμε για τακτικά χειρουργία. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιος έχει κάποιο σοβαρό χειρουργικό, κάποια σοβαρή χειρουργική επέμβαση, η οποία θέλει να έχει και παραπάνω ειδικότητες, δεν θα κλείσει ραντεβού για τακτικά χειρουργία στο δικό μας νοσοκομείο ή σε κάποιο γενικά δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Θα προτιμήσει κάποιο κεντρικό νοσοκομείο.
είναι αυτό, το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στην Αθήνα η Κόρινθος, ουσιαστικά κάνει πιο εύκολη τη δουλειά σας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα... Και πιο δύσκολη. Για εξηγήστε μας. Λέω, είναι και γίνεται και πιο δύσκολη, διότι πολλές φορές, να ξέρετε, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας που έχουν στην Αθήνα και ειδικά τα νοσοκομεία από τη δυτική πλευρά, όπως είμαστε εμείς, θέλω να ξέρετε, να γνωρίζει ο κόσμος ότι η δυτική Αθήνα, τα όρια δηλαδή που είμαστε μεταξύ Κορινθίας, έρχονται προς τα εμάς και όχι προς την Αθήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν πηγαίνουν και στο Θριάσιο και στο Αττικό, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχονται από εκεί προς τα εδώ, διότι δεν μπορούν να δέξουν τις αναμονές που έχουν στα νοσοκομεία εκεί. Και μιλάμε τις αναμονές και σε επίπεδο επιγόντων περιστατικών, έτσι. Κύριε Μέλο, ήταν η επόμενη ερώτησή μου ότι ουσιαστικά το νοσοκομείο της Κορίνθου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βοηθητικό νοσοκομείο και για την πίσω αυλή της Αττικής, αλλά και για, και για τα χωριά τα οποία βρίσκονται σε άλλους νομούς, αλλά είναι πιο μακριά από τις πρωτεύουσες των νομών τους. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, να ξέρετε, πάει για θέση μας είναι ότι ο κάθε επαρχιακό νοσοκομείο, δηλαδή δευτεροβάθμιο, πρέπει να πληρεί και όλους τους όρους που έχει ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Δεν θέλουμε ένα νοσοκομείο νομαρχιακό, επαρχιακό, να είναι υποβαθμισμένο. Θέλουμε να είναι δυνατό, να είναι στελεχωμένο και να μπορεί να αντέξει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει υποπεριστατικά. Ξέρετε, το να είμαστε πίσω η αυλή, όπως λέτε, του λεκανοπεδίου της Αττικής, είναι κάτι το οποίο προσωπικά εγώ δεν το δέχομαι. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι συνάδελφοι και γενικά υγειονομικοί σε αυτό το νοσοκομείο. Απλά χρειάζονται όμως περισσότερες τονώσεις σε έμψυχο δυναμικό, ώστε να είμαστε ακόμα καλύτεροι, διότι η προσπάθεια η οποία γίνεται από αυτούς που έχουμε μείνει εδώ είναι μια προσπάθεια η οποία αντικατοπτρίζει μόνο εργασία και σοβαρότητα. Και ως πίσω αυλή τη βλέπουν κάποιοι άλλοι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, κύριε Πρόεδρε, και αυτό είναι κάτι το οποίο συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, θα πρέπει να σταματήσει να υφίσταται. Μία τελευταία ερώτηση. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι να, βγάλαμε μία προκήρυξη για πνευμονολόγους και δυστυχώς δεν υπήρχε καθόλου κανένα ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κύριε Πρόεδρε? Δεν έχουμε επιστήμονες πλέον? Σηκώνονται και φεύγουν? Δεν τους ενδιαφέρει να μένουν στην Ελλάδα? Λόγω... Κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν και μάλιστα παίξαν και μεγάλο ρόλο, διαδραματίσαν μεγάλο ρόλο στην πρόσφατη πανδημία της COVID εποχής, το COVID-19. Και αντιλαμβάνεστε και θυμάστε όλοι, όλος ο κόσμος θυμάται, τον αγώνα που δώσαν πάρα πολλοί γιατροί και οι περισσότεροι γιατροί από αυτό το μετερίζει. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν μετά από μια τέτοια κρίση που βιώσανε και οι πολίτες εννοώ, αλλά και οι γιατροί, οι συνάδελφοί μου στα δημόσια νοσοκομεία και στο ιδιωτικό νοσοκομείο, έτσι. Αλλά επειδή μιλάμε για προκηρύξεις, λοιπόν, όταν λοιπόν μετά από μια τέτοια κρίση σου ζητάει κάποιος να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τις ίδιες συνθήκες που υπήρχαν και πρώτης κρίσης, αλλά και κατά την κρίση, τις συνθήκες εργασίας μιλάω, αλλά και τις συνθήκες μισθολογίου που υπάρχουν και που επικρατούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εμφανιστεί κάποιος συνάδελφος και να πει ότι θέλει να κάνει καριέρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όσοι έχουμε μπει μέχρι τώρα, εδώ και τα τελευταία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, πάνω από μια πενταετία, σκεφτόμαστε αν έχουμε εύκολη διέξοδο στο ιδιωτικό επάγγελμα. Υπάρχουν και πάρα πολλοί γιατροί, όπως γνωρίζετε, ότι ή θα πάνε στο εξωτερικό οι συνάδελφοι ή θα μείνουν ή θα βγουν στο ιδιωτικό επάγγελμα. Σε αυτό πρέπει να μπει ένα φρένο. Ο μοναδικός τρόπος για να μπει φρένο σε αυτό είναι η καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας ανά τμήμα και το να στελεχωθούν οι δομές παραπάνω δηλαδή. Και επίσης η αύξηση του μισθολογίου. Πρέπει πια να σταματήσουμε να λέμε ότι θέλουμε να έχουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με χαμηλό μισθό στον υγειονομικό. Νομίζω ότι το ότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης το καταμαρτυρά αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο σας εύχομαι.
Μπορεί να φαίνεται ότι αλλάζουμε τώρα σελίδα μετά την συνομιλία που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Κορινθίας, αλλά παραμένουμε σε θέματα που αφορούν πάρα πολύ κόσμο, διότι η υγεία μας έχει να κάνει με την οικονομική μας δυνατότητα. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο απασχολεί τους πάντες, μας απασχολεί όλους, και επειδή έχουμε ως ονούπο το σαρακοστιανό τραπέζι, εντάξει, δεν είναι πολύ καλά τα μαντάτα, κύριε Λεχουρίτη, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Τα καλά τα μαντάτα δεν τα φέρνουμε εμείς. Ω, ασφαλώς. Τα καλά τα μαντάτα τα φέρει η αγορά και η κυβέρνηση. Εμείς απλά επισημαίνουμε, ως συνήθως κάνουμε, τα κακώς κείμενα ή τα καλώς κείμενα της αγοράς. Αυτή την περίοδο πεινάμε τα κακώς κείμενα της αγοράς, διότι μέτρα εξαγγέλθηκαν, μέτρα περιμένουμε, αλλά μέτρα δεν είδαμε. Το σαρακοστιανό τραπέζι τώρα συνδυάζεται με το σαρακοστιανό καλάθι. Ναι. Δεν ξέρω πώς το είδατε. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει ήδη την έρευνά σας, διότι είμαστε ήδη ένα 24ωρο από πότε ξεκίνησε το σαρακοστιανό τραπέζι. Από χθες το καλάθι. Από χθες, από προχθές. Από χθες. Από χθες. Πώς είναι τα πράγματα? Έχουμε κάτι στις ημέρες εμείς. Ναι, ναι, ναι. Επειδή η κυβέρνηση κατάλαβε ότι είμαστε ως ελληνικός λαός και καταναλωτές χαλβάδες, φρόντισε μέσα στο καλάθι το σαρακοστιανό να βάλει χαλβά, ταραμοσαλάτες, μελιτζανοσαλάτες, αλλά με διαφορετικές τιμές. Δηλαδή, το σαρακοστιανό τραπέζι θα κοστίσει 10 με 20% ίσως και παραπάνω, με ορισμένες εξαιρέσεις, ακριβότερα από ό,τι πέρσι, και ας λέει η κυβέρνηση και η αγορά ό,τι θέλει. Εμείς την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι το τουρσί από 2,70 έχει πάει 3,5-4 ευρώ. Η μελιτζανοσαλάτα έχει φτάσει από τα 2,5 στα 4. Βλέπουμε δηλαδή περιπτώσεις 128% ακριβότερα ταραμοσαλάτες, μελιτζανοσαλάτες και όλες τις σχετικές σαλάτες οι σαρακοστιανές σε σύγκριση με πέρσι. Τώρα, η αγορά μνημονεύει και λέει ότι το τραπέζι, όπως αναφέρει η Βαρβάκιος αγορά, ο πρόεδρος Βαρβακίου, θα είναι 1 με 2 ευρώ φθηνότερο από πέρσι. Πέρσι μας είπε ότι θα ήταν 1 με 2 ευρώ φθηνότερο από πρόπερσι. Πρόπερσι μας έλεγαν ότι θα είναι 1 με 2 ευρώ φθηνότερο από το 2020 και πάει λέγοντας. Εάν η λογική αυτή είναι ότι κάθε χρόνο θα είναι φθηνότερο, γιατί ακρίβηναν τόσο πολύ τα προϊόντα, γιατί ακρίβηνε η γαρίδα, γιατί ακρίβηνε το καλαμάρι, το χταπόδι, η σουπιά. Και πέραν από αυτά, κύριε Παπαδάκη, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μας εξαπατούν, μας κοροϊδεύουν και παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό, μία κεντρική αγορά, η Βαρβάκιος αγορά, αφού πουλάει αποψυγμένα προϊόντα ως φρέσκα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Επικίνδυνα για την υγεία του καταναλωτή. Ναι. Εισάγουν γαρίδες από το εξωτερικό, καλαμάρια, χταπόδια, θράψαλα, τα ανακατεύουν, τα αναμειγνύουν, ταμπέλες από εδώ, ταμπέλες από εκεί, κρύβουν τις ταμπέλες, κρύβουν την πραγματική εικόνα και την πραγματική τιμή των προϊόντων, αλλά δεν βλέπω ελεκτικούς μηχανισμούς να πηγαίνουν στη Βαρβάκιο αγορά και να ελέγχουν η χάρη του πληθωρισμού και δήθεν της φτήνιας που έχει η Βαρβάκιος αγορά. Δεν είναι έτσι. Τώρα μπορώ να ρωτήσω κάτι. Έβλεπα ένα πολύ καλό ρεπορτάζ το οποίο έβγαλαν το πρωί οι καλοί συνάδελφοι η κυρία Λιβαθινού και ο κύριος Κακούσης, και έλεγαν το εξής. Γαρίδες Αργεντινής και γαρίδες, έκαναν σύγκριση τιμών, και γαρίδες Μαρόκου. Οι γαρίδες Μαρόκου ήταν ακριβότερες. Έχει κάποια λογική αυτό? Ήταν φρέσκες ή κατεψυγμένες? Κατεψυγμένα προϊόντα ήταν και τα δύο.
όλα είναι κατεψυγμένα. Αυτά που πωλούν σήμερα οι κεντρικές μεγάλες αγορές είναι κατεψυγμένα. Χταπόδια, καλαμάρια, σουπιές, μύδια, όλα είναι κατεψυγμένα. Τα αποψύχουν και τα πουλάνε ως φρέσκα. Ναι, και δεν αυτό, υπάρχει... άλλο πράγμα ρωτάω. Το ένα προϊόν έχει να κάνει με την ποιότητα ή έχει να κάνει και με την απόσταση. Ξέρω τι λέτε. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη να έρθει η γαρίδα είναι φτηνότερη από ότι να έρθει από το Ναυρακικό. Αυτό με ρωτάτε τώρα. Και σας λέω, δεν έχει καμία σχέση αν είναι Μαρόκου και είναι μεγαλύτερη απόσταση η γαρίδα της Αργεντινής. Έχει σχέση με την ποιότητα. Μάλιστα. Όλα παίζονται στην ποιότητα και στην, στο μέγεθος. Ναι. Άλλο μέγεθος έχει η γαρίδα του Μαρόκου. Όχι, υποτίθεται ότι οι καλοί συνάδελφοι είχαν βρει τιμές το ίδιο πάνω κάτω μέγεθος της γαρίδας. Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοείται. Τώρα όσον αφορά στην ποιότητα, εξωτερικού είναι... δεν έχω ακούσει κιόλας να είναι διάσημη η γαρίδα του Μαρόκου, κύριε Λεχουδίκη. Έχετε, έχετε ακούσει όμως κατεψυγμένο χταπόδι να πωλείται Ινδικού ωκεανού 34 ευρώ το κιλό? Ναι. Τι έχετε, ακούσει γαρίδες κατεψυγμένες 28 ευρώ το κιλό? Καλαμάρι κατεψυγμένο 24 ευρώ το κιλό? Ξέρετε, το χειρότερο απ' όλα είναι η ανάμιξη να σου πουλάει χταπόδι, ενώ δεν είναι χταπόδι και είναι θράψαλο. Θράψαλο. Να σου πουλάει καλαμάρι, ενώ δεν είναι καλαμάρι και να είναι θράψαλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Άλλη γεύση έχει το θράψαλο, άλλη γεύση έχει το καλαμάρι. Άλλη ποιότητα είναι το θράψαλο, άλλη ποιότητα είναι το καλαμάρι. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Η ψύχα το μύδι 14 με 16 ευρώ το κιλό. Τελικά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα για καθαρά Δευτέρα, γενικότερα τώρα αυτές τις μέρες, καλύτερα είναι να κανονίσουμε να πάμε να φάμε κάπου έξω παρά να πάμε να ψωνίσουμε για να φτιάξουμε στο σπίτι. Για να κάνουμε τραπέζι. Κατά κάποιο τρόπο, ξέρετε, το χειρότερο από όλα ποιο είναι. Είτε έξω πας, είτε μέσα πας, δεν ξέρεις τι θα πας. Γιατί αν πας στον ψαρά της γειτονιάς σου, θα πληρώσεις το καλαμαράκι το φρέσκο. Ναι. Αλλά θα είναι καλαμαράκι φρέσκο, 24 ευρώ το κιλό. Αν πάρεις να πάρεις χταπόδι, θα το πληρώσεις 20 ευρώ το κιλό. Αν πάρεις γαρίδα την εισαγωγής ή μάλλον τη γαρίδα, γιατί υπάρχουν δύο ιχθυογενείς σταθμοί που παράγουν γαρίδες στην Ελλάδα. Είναι η γαρίδα στην Ιγουμενίτσα και η γαρίδα στο Θερμαϊκό. Γλυκού νερού που λέμε. Ναι. Αυτές οι γαρίδες είναι ιχθυοκαλλιέργειας. Δεν έχουμε μεγάλες παραγωγές. 50 τόνους βγάζει μία μονάδα και άλλους 50 η άλλη μονάδα. Άρα δεν επαρκούν να καλύψουν την ελληνική αγορά. Όπως δεν επαρκούν να καλύψουν και από τη Μεσόγειο τα ψάρια, χταπόδι, σουπιά, καλαμάρια και γαρίδες την ελληνική αγορά. Άρα οι κύριοι του εμπορίου εφευρίσκουν διάφορα τερτύπια. Εσείς πάτε σήμερα να πάρετε διάφορα θαλασσινά, σας λένε ότι είναι φρέσκα ενώ είναι κατεψυγμένα, για να τα κρατήσετε μέχρι την καθαρά Δευτέρα θα τα βάλετε στην κατάψυξη, γιατί στη συντήρηση δεν διατηρούνται τόσες μέρες. Και τι κάνανε? Παίρνετε ένα ψάρι κατεψυγμένο, το αποψύχετε, το ξαναβάζετε στην κατάψυξη και το ξανααποψύχετε. Αυτό είναι επικίνδυνο. Και όχι μόνο επικίνδυνο, και επιβλαβές για την υγεία του οργανισμού. Αυτό το εμπόριο δεν το σκέφτεται. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί θα μου πείτε τι κάνουν. Απλά περνάνε, βλέπουν και προσπερνάνε. Μάλιστα. Κάθονται να ελέγξουν. Αυτά λοιπόν θα συναντήσουμε με την ακρίβεια στη λαγάνα, η οποία θα κυμανθεί από 3,5 έως 4,5 ευρώ, τα 750 γραμμάρια. Ο χαλβάς από το 5,5 έως 14-15 ευρώ το κιλό. Αυτό θα συμβεί. Και αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία θα συναντήσουμε στην αγορά. Φαντάζομαι θα καταφέρουμε να σας ξαναδούμε οριζόντια, κύριε Λεχουδίκη, τουλάχιστον για να σας κλείσω, διότι
Ξέρετε, περνάμε και μηνύματα με αυτόν τον τρόπο. Απλά με παίρνουν και από άλλο... Το αντιλαμβάνομαι. Θα σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Λεκουρίτη, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε και πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά στους ελέγχους. Να είστε καλά. Θα τα πούμε από εβδομάδα, γιατί μια φορά την εβδομάδα τα λέμε εμείς μεταξύ μας. Έτσι πρέπει. Θα έχουμε καλύτερα νέα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό τριήμερο. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Σας το έχουμε προαναγγείλει. Θα κάνουμε μια κουβέντα. Δεχτήκαμε πάρα πολλά μηνύματα, πολλά email. Γιατί δεν σχολιάζετε, γιατί δεν λέτε το παραμικρό όσον αφορά σε αυτή την υπόθεση με την 12χρονη, ποιους καλύπτεται, μας έχει πάρει όλους η μπάλα. Κανέναν και ποτέ. Αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, δεν είμαστε δικοί, παρόλα τα αυτά, επειδή και εμείς θεωρούμε ότι κάποια πράγματα ενδεχομένως να είναι λίγο παράτερα. Θα κάνουμε μια, είμαι σίγουρος, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας συστήσω, θα σας παρουσιάσω τους και τις καλεσμένες των αποψινών καμπανών και ασφαλώς περιμένω και τις αντιδράσεις σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ πολύ. Επιστρέφουμε.